Την ώρα πάμε Ισραήλ στον κύριο Κορνηλίου. Καλημέρα κύριε Κορνηλίου. Καλημέρα κύριε Άκουμ. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα? Υπάρχει μια ανήσυχη ηρεμία θα έλεγα. Δεν αισθανθήκαμε κάτι χθες, τουλάχιστον στο Τελαβίβ, ούτε σήμερα. Αλλά όταν βγει κάποιος στους δρόμους υπάρχει ένα γενικότερο μούδιασμα. Πολλά καταστήματα είναι κλειστά, κάποια σχολεία είναι κλειστά. Εδώ που βρίσκεται σε ένα ψηλοκτήριο η πρεσβεία, τα περισσότερα γραφεία επίσης είναι κλειστά. Εντάξει, είναι λογικό νομίζω. Μην ξεχνάμε ότι από χθες επίσημα πλέον το Ισραήλ είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Λαμβάνουν όλοι τα μέτρα τους. Οι σιρήνες χθες το βράδυ χτύπησαν μία φορά με τις ρουκέτες, έγινε στις 150 ή χτύπησαν και άλλες φορές? Στο Τελαβίβ τουλάχιστον δεν είχαμε οποιοδήποτε χτύπημα χθες, το οποίο αισθανθήκαμε. Είχαμε το Σάββατο απανωτά χτυπήματα, τα οποία νιώσαμε όλοι μας. Αλλά χθες επικεντρώθηκε η δράση του Ισραήλ, βέβαια, κυρίως στη Γάζα, οπότε περιοριστήκαν και οι πυραυλικές επιθέσεις της Χαμάς. Τώρα, Κύπροι που ήταν εκεί για προσκυνήματα και όχι μόνο, σιγά σιγά επιστρέφουν, σωστά? Ναι, είχαμε δύο μεγάλα groups Κυπρίων για προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα. Το ένα των group επέστρεψε χθες, 150 άτομα, άλλα 150 άτομα επιστρέφουν απόψε το βράδυ. Είχαμε κάποιους άλλους Κύπριους που ήταν εδώ είτε για ιατρικούς λόγους είτε για τουριστικούς λόγους. Τους εντοπίσαμε σιγά σιγά. Οι πλήστοι έχουν αναχωρήσει. Έχουμε επίσης καμιά 10-15 αριά ακόμη που βρίσκονται στο Ισραήλ, είτε επειδή οι ίδιοι ήθελαν να παρατείνουν την παραμονή τους, είτε διότι δυσκολεύτηκαν να βρουν πτήσεις. Το αεροδρόμιο παραμένει ανοιχτό όμως. Υπάρχουν ακόμα περιορισμένες πτήσεις προς την Κύπρο. Οπότε δεν τίθεται ακόμη η ανάγκη προγραμματισμού πτήσης εκένωσης Κυπρίων από το Ισραήλ. Συνεπώς τώρα εκεί μένουν ελάχιστοι στο Ισραήλ, Κύπροι. Ελάχιστοι Κύπροι, οι οποίοι οι ίδιοι αποφασίσαν να συνεχίσουν να παραμένουν στο Ισραήλ. Αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε χθες ταξιδιωτική οδηγία, με την οποία καλούμε τους Κύπριους να αποφύγουν ταξίδια προς το Ισραήλ και στα ουσαγίους τόπους. Με τους ασθενείς, ακούσαμε και το Υπουργείο Υγείας στη Γενική Διευθύντρια πριν από λίγο να λέει ότι είναι όλοι ασφαλείς στα νοσοκομεία, ναι, που βρίσκονται. Δεν έχετε εσείς κάτι άλλο που να δημιουργεί διαφορετικό? Εμείς, κύριε Γεράκου, μιλήσαμε με όλους τους ασθενείς και ήμουν και σε επαφή με την κυρία Γιαννάκη. Υπήρχαν 5 επιδοτούμενοι ασθενείς το Σάββατο. Ευτυχώς ήταν με μέλη των οικογενειών τους, οπότε είχαν την ψυχολογική στήριξη που χρειαζόντουσαν, διότι κάποια στιγμή τους πήραν στα καταφύγια λόγω των πυραυλικών επιθέσεων. Είναι καλά όλοι τους, όπως και οι υπόλοιποι Κύπροι που έτυχε να βρίσκονται στο Ισραήλ το Σάββατο. Ευτυχώς δεν κλάψαμε θύματα. Πολύ πολύ σημαντικό. Εσείς κανονικά στο γραφείο σε ψηλό κτίριο είστε τώρα? Εμείς είμαστε, ναι, είμαστε στόχος θα έλεγα. Αλλά εδώ είναι τα γραφεία της Δημοκρατίας, είναι το κτίριο το οποίο βρήκαμε πριν 30 χρόνια. Πρέπει να σας αναφέρω ότι στο παρελθόν υπήρξαν 2 τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον εδώ στο κτίριο μας, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο μολ, είναι το πρώτο μολ που έγινε στο Τελαβίβ. Αλλά εντάξει, σκεφτόμαστε αισιόδοξα ότι θα περάσει και αυτό και επόμενη μέρα εντάξει, θα είναι καλύτερη από τη σημερινή. Εσείς θα μείνετε εκεί, σκέφτεστε να φύγετε? Τι λέει ο Υπουργός Εξωτερικών? Μίλησα αρκετές φορές με τον Υπουργό Εξωτερικών. Είπαμε ότι θα αξιολογούμε την κατάσταση καθημερινά. Είμαστε και σε επαφή με τους άλλους πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει ένα group και συναντιόμαστε διαδικτυακά κάθε βράδυ με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, οι οποίοι μας ενημερώνουν για την κατάσταση επί του εδάφους και μας δίνουν τις κατευθυντήρες γραμμές όσον αφορά τη λειτουργία των διπλωματικών αποστολών. Αν χρειαστεί να εκκαινώσουμε το προσωπικό της πρεσβείας, θα το πράξουμε, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η ανάγκη. Ούτε άλλες αποστολές άλλων χωρών έχουν αναχωρήσει από το Ισραήλ? Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι η Κύπρος διατηρεί άριστες σχέσεις με το Ισραήλ, οπότε δεν νιώσαμε τουλάχιστον αυτόν τον φόβο που ενδεχομένως άλλες χώρες να τον έχουν νιώσει. Μάλιστα. Θα τα λέμε ανά πάσα στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κορνηλίου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.